Την πληγωμένη, κυρίε και κύριοι, από του σεισμού Τουρκία επισκέπτονται σήμερα οι υπουργοί εσωτερικών και εξωτερικών τη Γερμανία. Πάμε στη Βόνη και την Ειρήνη Ασσοπούλου για να δούμε ε, περισσότερα για αυτή την επίσκεψη στήριξη των δύο υπουργών στην Τουρκία μια, όπω είπε και εσύ, Εύα, επίσκεψη στήριξη στου σεισμοπαθεί. Είναι η Υπουργό Εξωτερικών, η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ, και η Υπουργό Εσωτερικών, οι οποίε και θα έχουν τη δυνατότητα να δουν στην περιοχή του σεισμοπαθεί. Καταρχήν, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Γκαζίαντεπ, όπου ξεφόρτωσαν και τη βοήθεια που φέρνουν και εκείνε μαζί του. Η Γερμανία έχει δώσει μέχρι στιγμή σε 20 πτήσει 340 τόνου βοήθεια, 100 σκηνέ, 400 κρεβάτια, εξτρατεία, και όλα αυτά, τα οποία φέρνουν επίση οι δύο υπουργοί μαζί του. Αυτό είναι ο ένα στόχο, δηλαδή μια πράξη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, όπω έχουν πει. Ο δεύτερο στόχο όμω είναι να διευκολύνουν την χορήγηση βίζα στου σεισμοπαθεί, οι οποίοι έχουν τυχαίνει να έχουν συγγενεί στην Γερμανία. Επ' αυτού θα συνομιλήσουν οι δύο υπουργοί με του ντόπιου, αλλά και με του υπαλλήλου που έχουν εκεί από την προστασία βοήθεια. Και εκείνο που θα κάνουν θα δημιουργήσουν μια ας Έχουμε ε, ένα γραφείο ε, θεώρηση για θεωρήσει, αλλά επίση και ένα κινητό ε, τμήμα το οποίο θα mm -hmm. μα συλλέγει αυτέ τι ε, θεωρήσει. Θα πρέπει να σου πω ότι ο τύπο εκθιάζει αυτή την πρωτοβουλία τη γερμανική κυβέρνηση. Θεωρεί ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και άλλα κινητές, και άλλε κινητέ μονάδε οι οποίε θα συλλέγουν αυτέ τι ε, θεωρήσει. Εκείνο μάλιστα. το οποίο όμω θεωρούν ότι είναι μεμπτό είναι ότι οι ετούντε θα πρέπει να καταβάλουν 29 ευρώ για, να για την θεώρηση αυτή. Κάτι που που θεωρούν ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να μην υπάρχει, να γίνονται δηλαδή δωρεάν. Δωρεάν. Η Σασοπούλου είναι μια κριτική που έχει βάσει. Η Σασοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.